Λοιπόν, καλησπέρα και για αυτή την εβδομάδα στην εκπομπή που έχουμε κάθε Δευτέρα Πανιόνια Πορεία. Θέλω καταρχήν να με συγχωρέσετε για το βραχνό της φωνής μου, αλλά ο Μάρτης μας είναι λιγάκι περίεργος και μας έχει λιγάκι ψηλό γρυπιάσει, ας πούμε. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιό μας τον πρόεδρο του Πανιωνίου Γυμναστικού Σύλλογου Σμύρνης, ενώντας φυσικά τον Εραστέχνη Πανιώνιο, κύριο Άρη Μισαηλίδη, για να μιλήσουμε για πολλά θέματα που αφορούν τη μήτρα όλου του Πανιωνίου, όπως λέμε πάντοτε, τον Εραστέχνη, τα τμήματα υποδομών και γενικότερα τη λειτουργία του Συλλόγου κάτω από τη νέα διοίκηση υπό τον Άρη Μισαηλίδη μετά τις τελευταίες εκλογές που έγιναν τον περισμένο Σεπτέμβρη. Καλώς όρισες, Πρόεδρε. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους. Πες μας λοιπόν, έτσι και για το δικό σου όνομα που είναι βαρύ σαν ιστορία, για τον πατέρα σου, να κάνουμε μια αρχή στο σημερινό μας αφιέρωμα, ας πούμε, στον Πανιόνιο. Καταρχήν είναι χαρά για μένα που είμαι εδώ στην εκπομπή σήμερα. Όσον αφορά την ιστορία του πατέρα μου και τη δική μου, ο πατέρας μου, ο Ηλίας ο Μισαηλίδης, ήρθε από τη Σμύρνη, από την καταστροφή, σε ηλικία 12 χρονών. Άρχισε να τρέχει στο Παναθηναϊκό στάδιο, έτσι με τα παιδιά εκεί της γειτονιάς, έμενε στο Πύρωνα. Όταν το 1927 τον είδε ο Δάλλας στο Παναθηναϊκό στάδιο, είδε πως είχε ορισμένα στοιχεία καλά. Ο Δήμητρος, ο Δάλλας, ο πρόεδρος. Ο Δήμητρος, ο Δάλλας, και του είπε να γραφτεί στον Πανιόνιο. Τότε τα γραφεία του Συλλόγου ήταν στην οδό Αρχιμίδους, στο Παναθηναϊκό στάδιο, και ο πατέρας μου με πολύ μεγάλη χαρά γράφτηκε στο Σύλλογο. Από εκεί πέρα ακολούθησε η ιστορία του, δέθηκε με το Σύλλογο, αγάπησε το Σύλλογο, έγινε η ζωή του ο Σύλλογος, ξεκίνησε αθλητής, υπήρξε Πανιονίκης στα 400 μέτρα, υπήρξε Παρκαμιονίκης στα 400, επί σειρά ετών υπήρξε έφορος στίβου στον Πανιόνιο, αργότερα έγινε αντιπρόεδρος και μετά διατέλεσε πρόεδρος για μία οκταετία από το 1980 ως το 1988. Έγινε πρόεδρος στο ΣΕΓΑ για μία διετία, 1982-1984, και ουσιαστικά αφιέρωσε όλη τη ζωή στον Πανιόνιο και στον ελληνικό αθλητισμό. Ο ΣΕΓΑΣ τον ανακήρυξε μέσα στους 5 κορυφαίους παράγοντες του 20ου αιώνα. Το ελληνικό αθλητισμό, έτσι. Το ελληνικό αθλητισμό. Στο σύνολό του, μάλιστα. Ναι. Και φυσικά ο Πανιόνιος τον τίμησε με το Χρυσό Σταυρό του Συλλόγου. Εμένα ο πατέρας μου χέρι-χέρι με έπειρε και με βάλει στο Πανιόνιο σε ηλικία, ήμουνα 10 χρονών, τότε με το βελτίο μου, το 1957. Από εκεί ξεκίνησε λίγο σαν αθλητιστή μου. Έτρεξα 100 μέτρα, 200 μέτρα, υπήρξε Πανιονίκης και στα 100 και στα 4x100. Αργότερα προποντή στίβου και μετά το 1980 μέχρι το 1992 υπήρξα και γυμναστή στην ποδοσφαιρική ομάδα του Πανιονίου. Δηλαδή 12 συνεχόμενα χρόνια. Θύμισε μας και τους προπονητές. Πέρασανε πολλοί προπονητές. Ξεκίνησα με το Λάκη τον Πετρόπουλο, το συγχωρεμένο. Ήταν ο Μάρκοβιτς, ο Βούκοτιτς, ο Σενέκοβιτς, ο Μπραμς, και η μεγάλη τριετία ή τεταετία με τον Μπεν Μπραμς. Η μεγάλη τριετία του Μπεν Μπραμς 1985-1988, που είναι ο μόνος προπονητής που μου έχει μείνει τόσο πολύ μεγάλο διάστημα. Δάσκαλος. Παραλίγο λύνει να του πάρει το ρεκόρ της τριετίας, αλλά ο Μπραμς το κράτησε. Και δημιούργησε ομάδα. Και δημιούργησε μια πολύ καλή ομάδα. Αργότερα ασχολήθηκε με τα διοικητικά του Πανιωνίου. Υπήρξε έφορος στο ποδόσφαιρο για αρκετά χρόνια, γενικός αρχηγός, αντιπρόεδρος, και από το Σεπτέμβριο και μετά ανέλαβα την προεδρία του Εραστέχνη Πανιόνιου. Λοιπόν, εντάξει, αυτή ήταν και έτσι ένας πρόλογος για να μας πει ο κ. Άρης Μισαηλίδης κάτι για την βαριά ιστορία της οικογένειάς του. Σήμερα εδώ ήρθαμε για να προωθήσουμε και να δείξουμε, να ενημερώσουμε όλους τους Πανιόνιους
για το σήμερα του Πανιωνίου, τα τμήματα υποδομών και πόσο καλή δουλειά γίνεται με όραμα και με πίστη για το σύλλογό μας, ας πούμε, θέλουμε να συνεχίσουμε την παλιά του παράδοση. Και να ξεκινήσουμε έτσι με το βασιλιά του αθλητισμού που είναι ο Στίβος. Πρόεδρε, πες μας για τον Στίβο, μέσα από τις σημειώσεις που έχουμε, γιατί είναι πολλά που έχουμε να πούμε. Δύο πράγματα να ξεκινήσουμε από εκεί. Ο Στίβος έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, μια πολύ λαμπρή ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό. Μην ξεχνάμε ότι 25 ολόκληρα χρόνια, τη δεκαετία του 80, 70, του 60. Από το 60 μέχρι το 90 Ναι, 25 ολόκληρα συνεχόμενα συνεχή χρόνια ήταν πρωταθλητής Ελλάδος στις γυναίκες και το 85% της εθνικής ομάδας στίβου γυναικών το αποτελούσαν αθλήτρες του Πανιωνίου. Προσωπούσαν το χώρο μας στο εξωτερικό, έτσι, στους μεγάλους στόχους. Δηλαδή γυμναζόντουσαν στη Νέα Σμύρνη στο Στίβο. Ως μέλη του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου. 30-40 κορίτσια που ήταν στην εθνική ομάδα στίβου γυναικών. Μάλιστα. Με πολλά πανελλήνια ρεκόρ, με πολλές βαλκανικές θέσεις. Διακρίσεις στην Ευρώπη και τα λοιπά, ό,τι είχαμε ως τότε. Ήταν μεγάλη να πει ιστορία του Πανιωνίου τότε στο. Να αναφέρουμε και κάποια ονόματα, έτσι. Κατερίνα Κόφα. Η Κόφα, η Σαγιάννη παλιά, η Λερίου, η Μινιάτη. Η Τσιλιγκύρη. Η Τσιλιγκύρη, η Μπύρη. Η Μαγκίνα, δεκάδες αθλητές. Πολλές αθλητές. Που οι γνώστες του Στίβου θα τις θυμηθούν σίγουρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να βγαίνει στον Πανιώνιο που είναι προπονητές, παλαιοί προδεδευτές του συλλόγου. Είναι ο Ανδρέας Οτσιόνης, Πανιωνίκης πολλές φορές, Βαλκανιωνίκης. Στον Αναπηκοντό. Στον Αναπηκοντό. Είναι ο Παπούλιας με πανιά ρεκόρ στα 3 χιλιόμετρα, στα 1500 και στα 5. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το παγκόσμιο ρεκόρ, επειδή μίλαγα 2-3 μέρες πριν, στέκει ακόμα από το 1995-96. Έχουμε προπονητή που το παγκόσμιο ρεκόρ, το δικό του, στα 3 χιλιόμετρα και στα 1500 ισχύει μέχρι σήμερα, έτσι. Και μου φαίνεται και 1500 και στο Στίβο. Ναι. Και φέτος ο Στίβος κατάφερε να είναι μέσα στην οκτάδα ανάμεσα σε 299 σωματεία στην Ελλάδα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, χωρίς καμία μεταγραφή. Σε άλλες γυναίκες, έτσι. Σε άλλες γυναίκες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είχαν και μία μεταγραφή και απλά με τα παιδιά τα δικά του. Με τα δικά του τα παιδιά. Και κατάφερε να μπει και μέσα στην οχτάδα. Από τις υποδομές του συλλόγου. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε τώρα, είναι ο Νότσο Παπούλιας, είναι ο Βοιατζάκης, είπαμε. Πανιωνίκης, 100-200-400. Ο Τσόνης. Που γυμνάζουν οι παιδιά όλων των ηλικιών. Από ποιες ηλικίες μέχρι και στα άρματα, στο στίβο, στα άρματα, στις αντοχές, στο τρέξιμο, έτσι. Και κάνουν καλή δουλειά. Θύμησα μας, πρόεδρε, τώρα είχαμε τον ανώμαλο δρόμο. Είχαμε το καρχήν ο ανώμαλος του Κοτζιά, είναι ο πρώτος ανώμαλος δρόμος που γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Και αυτό είναι το δηλώνει ο Πανιώνιος. Ο ανώμαλος δρόμος του Κοτζιά. Εδώ τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πάρα πολύ μεγάλες συμμετοχές και φέτος είχαμε σπάσει και το ρεκόρ συμμετοχών. 550 παιδιά είχαν μέρος και πήραμε και την πρώτη θέση στις κορασίδες με μια αξιόλογη προσπάθεια των παιδιών. Και κάπου στα τρίκαλα, αν θυμάμαι, είχαμε κάποιες διακρίσεις τώρα. Είχαμε διακρίσεις, πήραμε πρώτη θέση στις κορασίδες και στις νεάντες και στους εφήβους. Πριν λίγο καιρό πάλι, σε πανελλήνιο τουρνουά, έχουμε συνεχείς διακρίσεις και ο στόχος μας είναι. Άλλωστε, πρόεδρε, όλη η φιλάθλη χώρα ξέρει και γνωρίζει ότι ο Πανιώνιος είναι ο σύλλογος που και στα ομαδικά αθλήματα μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά γενικότερα για τις υποδομές του και για τους αθλητές που βγάζει από τα ψάχνα του, έτσι, από τη δικιά του ρίζα, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί αν πάμε τώρα. Και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό, έτσι. Ναι, αν τώρα κάνω μια γρήγορη βόλτα και πάμε στο ποδόσφαιρο. Ναι. Ας πάμε στο δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή ο Πανιώνιος με στην πρώτη ομάδα έχει 2 ξένους. Καμία άλλη ομάδα δεν έχει πάνω από 5 κάθε ομάδα ξένους ποδοσφαιριστές. Βασίζεται στους Έλληνες και. Στο ελληνικό στοιχείο. Και αν λογιστούμε ότι η K20, δηλαδή η ενδυνάμει. Με οπτική. Στην πρώτη ομάδα ακριβώς παίχτες. 11 παίχτες υπάρχουν στην K20 οι οποίοι ξεκίνησαν από τις υποδομές του ερασιτέχνη Πανιώνιου. Από τις συνεχές των 12-13 χρονών, δηλαδή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει το έργο που γίνεται και αν θυμάμαι καλά και είναι και ένα δύο παίκτες στην πρώτη ομάδα τώρα. Είναι ο Γκύρης,
ο Γκέρος και ο Μπούζας που ουσιαστικά ξεκίνησαν από τη δική τους. Από πολύ μεγάλη ηλικία αδρώθηκαν στα τμήματα υποδομών του ποδοσφαίρου στον Πανιόνιο. Και παρόλο που δεν έχουμε εγκαταστάσεις, δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε γήπεδα για προπονήσεις, δεν τρέχουμε, δεν καταφέρνουμε με την σωστή δουλειά που κάνουμε το όνομα προσελκύει παιδιά, να βγάζουμε αυτά τα παιδιά. Αυτή τη στιγμή τώρα προπονούν τα παιδιά μας, κυρίως στις εγκαταστάσεις. Στις εγκαταστάσεις στο γηπεδάκι το 5x5 που είναι στο γήπεδο του Πανιωνίου, στο γήπεδο το 5x5 το δημοτικό σχολείο που είναι στην Κοραή και νοικιάζουμε και ένα γήπεδο κάτω στον Άγιο Κοσμά για τα αγωνιστικά τμήματα, το οποίο είναι γήπεδο κανονικών διαστάσεων. Για να μπορούν να είναι πιο έτοιμοι, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Στο συναγωνισμό που γίνεται στα πρωταθλήματα K15 και K17. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα αθλήματα, πρόεδρε? Έχουμε το μπάσκετ των υποδομών. Τον υποδομό, ναι. Είναι μια καλή δουλειά εκεί. Μην ξεχνάμε το 2014, δηλαδή πέρσι, η έφηβη κέρδισε το Πανιό Πρωτάθλημα. Το Πανιό Πρωτάθλημα, βεβαίως. Και αν δεν κάνω λάθος, το 2012 οι παίδες πήραν την τρίτη θέση στο Πανιό Πρωτάθλημα μπάσκετ. Μπάσκετ. Υπάρχουν αρκετά παιδιά, οι εντεστάσεις είναι πολύ καλές, γυμνάζονται καθημερινά και πιστεύω αργότερα θα βγουν παιδιά αξιόλογα. Θα βγουν και από το βάσκετ να πρέπει ομάδα. Λοιπόν, έχουμε μετά ποια άλλα θέματα να πάμε στο τζούντο. Μπορούμε να πάμε στο, βέβαια στο τζούντο. Το τζούντο είναι ένα τμήμα που δημιουργήθηκε πριν πόσα χρόνια, δεν έχει πολλά χρόνια. Έχει μια πενταετία περίπου. Έχει μια πενταετία, αλλά γίνεται σημαντική δουλειά. Γίνεται σημαντική δουλειά, έχει περίπου 150 παιδιά. Φέτος, πέρσι σε όλες τις κατηγορίες, μικρές ηλικίες μέχρι και μεγάλες, πέραν 22 μετάλλια σε διάφορους αγώνες και κατάφεραν και κατέξαν... Στα παραμύρια από τα δέματα, και κατάφεραν και πήραν 4 βαλκανικές θέσεις. Αξιόλογη δουλειά, αξιόλογοι προπονητές και... Αναφέρουμε κάποιους έτσι ανθρώπους που... Είναι ο Φραγκελάκης, επικεφαλής των προπονητών, ο οποίος είναι ψυχή και πραγματικά είναι ο αρχιπροπονητής και είναι ο άνθρωπος που έχει δώσει... Που σου τονίζει όλες τις ενέργειες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, δεν αναφέραμε στην αρχή, έτσι πάνω στη ροή, ότι αυτή τη στιγμή στον Πανιόνιο, πρόεδρε, το σύνολο των υποδομών και των αθλητών που είναι, φτάνουν κοντά στις 3.500. Ναι, αρχή περίοδου περίπου Σεπτέμβριο μήνα, ο αριθμός είναι 3.500. Τώρα πρέπει να έχει όσα 3.000 παιδιά. Και αν πούμε, ας πούμε για το ποδόσφαιρο έτσι, πόσα παιδιά είναι, το στίβο, ας πούμε, έχουμε μια γενική εικόνα. Στο στίβο έχουμε περίπου στα 200-220 παιδιά και στο ποδόσφαιρο γύρω στα 350. Το κολύμπι από ό,τι έχω καταλάβει. Το κολύμπι, γιατί έχουμε και το γήπεδο πάνω. Το κολύμπι έχει μεγάλη μέρα, γύρω στα 700 παιδιά. Είναι και πάνω στο Αρτάκης κάνουν προπονήσεις, αλλά και κάτω στο γήπεδο στο μικρό εδώ, κάνουν προπονήσεις. Είναι 700 παιδιά περίπου εκεί. Είναι η ναυαρχίδα, στο πούμε έτσι. Είναι η ναυαρχίδα, διότι το κολύμπι είναι γυμνάζιο με το σώμα κτλ. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα τμήματα του Πανιωνίου. Καλά πάμε, καλά πάμε. Πολύ καλά πάμε. Τι έχω αφήσει, έχω πει τσουτούρ, για δες. Ερμενόργανη. Ερμενόργανη και τι άλλο λέει. Ερμενόργανη, κολύμπι είπαμε, όχι, κολύμπι είπαμε. Κολύμπι. We'll be right back.
Να συνεχίσουμε λοιπόν εκεί που μείναμε και να πούμε πρόεδρε για το τμήμα, έτσι που έχει και πολλά παιδιά, μιας και οι χώροι είναι περισσότεροι, για το κολύμπι του Πανιωνίου, δύο κουβέντες και το πόλο αργότερα. Το κολύμπι έχει ουσιαστικά τα περισσότερα παιδιά, έχει γύρω στα 700 παιδιά. Πήγε πολύ καλά στο χειμερινό πρωτάθλημα, κατέλαβε την 7η θέση μέσα σε 92 ομάδες. Είναι ουσιαστικά το τμήμα το οποίο έχουμε τα περισσότερα έσοδα. Έσοδα και κρατάει το σύλλογο. Και κρατάει το σύλλογο, ας πούμε, ουσιαστικά ζωντανό. Για το πόλο. Είχαμε και διακρίσεις τελευταία. Οι νεάντες πήγανε πολύ καλά, νεάντες γυναίκες. Περάσανε στην τελική φάση. Μπήκανε στη δεκάδα μέσα, πήγανε πολύ καλά. Και το ίδιο και οι κορασίδες. Και οι κορασίδες. Για να συμφωνήσουμε στον κόσμο, είναι οι πιο μεγάλες ηλικίες, 19-20 και οι πιο μικρές. Σωστά. Όσον αφορά το πόλο των ανδρών, μιλάμε για την Α1, το μόνο τμήμα που έχει μείνει, το καλό, το αγωνιστικό. Αυτό φυσικά είναι σε μια κατάσταση, ας το πούμε, δύσκολη τώρα. Οικονομικά έχουμε κάποιον χορηγό, τον κύριο Μπουζαλά, ο οποίος είναι κοντά στην ομάδα και βοηθάει όσο μπορεί το πόλο. Οικονομικά είμαστε καλά, πιστεύω. Αγωνιστικά θα παλέψουμε να μείνουμε στην κατηγορία. Με τα play out θα φανεί ποια ομάδα θα παίξουμε. Θα παίξουμε για να μπορούμε να μείνουμε στην κατηγορία. Γιατί οι τέσσερις τελευταίες ομάδες, ενημερώνω, παίζουν μεταξύ τους. Παίζει η 9η με τον 11ο και η 10η με τον 12ο. Και οι νικητές των νέων ζευγαριών παραμένουν στην κατηγορία. Λοιπόν, για πάμε τώρα και με την ενόργανη. Να πούμε γιατί και εκεί έχουμε αρκετές κοπέλες και αγόρια, έχουμε και αγόρια στην Ελλάδα. Είναι νόρμα, δεν έχουμε αγόρια, έχουμε κοπέλες, αλλά του χρόνου θα έχουμε και αγόρια. Θα ξεκινήσουμε και αγόρια. Είναι ένα νοικοκυριμένο τμήμα, πάει πολύ καλά. Έχει περίπου γύρω στα 230 με 240 παιδιά και κατάφερε πέρσι και πήρε την πρώτη θέση στο Πανιωνίο Πρωτάθλημα στις Κορασίδες. Αξιόλογοι προπονητές, σοβαρή δουλειά και πραγματικά είναι ένα τμήμα το οποίο έχει προσφέρει και θα προσφέρει πολλά ακόμα. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και συμμετοχές στην Εθνική. Βεβαίως συμμετοχές στην Εθνική. Στις Κορασίδες, στην Εθνική. 4-5 κορίτσια είναι στις εθνικές ομάδες σε όλες τις κατηγορίες. Ωραία. Και μας έχουν μείνει τώρα γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για όλα τα τμήματα εδώ. Έτσι, μια γενική ιδέα να σας δώσουμε για το που βαδίζει σήμερα ο Πανιώνιος γενικότερα. Έχουμε τα τμήματα των βόλεϊ γυναικών και μπάσκετ γυναικών. Τα οποία πάνε αρκετά καλά. Το βόλεϊ γυναικών είναι μέσα στη τριάδα. Πάει πολύ καλά, πολύ καλή οργάνωση. Επικεφάλισε ο Χρυσοχό, ο Τάκης. Είναι ο Τάκης ο Χρυσοχό που τα δίνει όλα για την ομάδα. Έχει βέβαια και συνεργάτες το Φραγιόπουλο, το Κοκκινάκι και πάει καλά το πόλο. Έχουν γίνει μια οικογένεια και το ίδιο ισχύει και για το βόλεϊ ανδρών. Το βόλεϊ ανδρών είναι πρώτο εν δυνάμει να ανέβει στην κατηγορία, είναι αίτητο μέχρι τώρα. Είναι βέβαιο ότι θα ανέβει στην κατηγορία και έχει 17 νίκες σε 17 αγώνες. Ακριβώς. Και πάει εκεί το δίδυμο πάλι ο Χρυσοχό και Φραγιόπουλο, είναι πολύ κοντά στην ομάδα και το Κοκκινάκης και το βοηθάνε πάρα πολύ. Και θέλω να υπενθυμίσω εδώ ότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στο Πανιώνιο που συντηρούν τμήματα μέσα από το δικό τους πάθος και αγάπη για το σύλλογο, έτσι. Με μηδαμινά έσοδα, έτσι να μην πούμε το να λέμε τις αλήθειες, με μηδαμινά έσοδα και με κάποιους αθλητές που γουστάρουν να παίζουν για την ομάδα μας, ας πούμε. Και λίγο πιο έμπειρους και λίγο πιο μεγάλης ηλικίας. Και μας έδινε το μπάσκετ γυναικών. Το μπάσκετ γυναικών είναι μέσα στην τριάδα. Είναι και αυτό πολύ ψηλά. Εγώ πιστεύω ότι έχει κάνει υπέρβαση φέτος. Έχει κάνει υπέρβαση, πέρα πολύ καλά. Μπορεί να μην άλλε φέτος του χρόνου θα είναι. Κυνηγάγαμε ακόμα και την άλλο για φέτος. Χάθηκε σε σημεία από τον χρόνο, αλλά τέλος πάντων είναι μέσα στην τριάδα και πήγε πάρα πολύ. Έχει βάλει τις βάσεις για τον χρόνο. Για να και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άγγελο του Ριζόγλου που προσφέρει συνέχεια στο. Στον Άγγελο του Ριζόγλου και τον Τάκη τον Κολένα. Και τον Τάκη τον Κολένα και τις βοηθούς του και τον κύριο του. Λόξα, τον κύριο Στεριόπουλο και τον κύριο Πούλο που είναι. Τον κύριο Πούλο που όλοι. Που είναι κοντά στην ομάδα. Είναι κοντά στην ομάδα και την έχουν περισσότερο ψηλά από το φανταζόμαστε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτά είναι για τα αγωνιστικά τμήματα του συλλόγου μας. Και για το πού πάει, σκοπό μας νομίζω, Πρόεδρε, να μιλήσουμε και για τα οικονομικά, να δηλώσουμε το αγωνιστικό. Πες μου και εσύ έτσι την άποψή σου. Θέλουμε να βγάλουμε αθλητές για τα πρώτα τμήματα, για τα αντρικά, τα γυναικεία και στα ομαδικά
και στα τοπικά αθλήματα, έτσι δεν είναι. Ναι. Αυτό δεν ήταν το όνομα του Πανιώνιου διαχρονικά. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Να βγαίνουν παιδιά από τις υποδομές για να πλαισιώνουν την πρώτη ομάδα. Να στελεχώνουν τις πρώτες ομάδες. Σε όλα τα αγωνίσματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Ο Πανιώνιος αυτό είναι. Έτσι, είναι να έχει υποδομές. Να πούμε τώρα και για το κομμάτι λιγάκι το δύσκολο, το οικονομικό. Δύο κουβέντες για τη νέα σας διοίκηση που ξέρω ότι έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες και στον τομέα της μείωσης των εξόδων και στα έσοδα στη δύσκολη εποχή που ζούμε και πόσο μεγάλη σημασία έχει να έχουμε ένα νοικοκυρωμένο σωματείο πάνω απ' όλα. Έτσι, δύο κουβέντες να πούμε στο τέλος. Προσπαθούμε γιατί το οικονομικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Και σε περίοδο που ζούμε τώρα. Ακριβώς. Προσπαθούμε να τα φέρουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Υπάρχει ένα άνοιγμα μεγάλο. Πολλών ετών, έτσι, 34 ετών. Πολλών ετών, αυτό δεν είναι χθεσινό και προχθεσινό. Που κάπου το έχουμε συμμαζέψει, θα έλεγα. Κάπου το έχουμε συμμαζέψει, κάπου να κοιτάμε να βρούμε την άκρη. Προσπαθούμε να έχουμε πληρωμένους τους προπονητές. Είναι βασικό αυτό. Τους υπαλλήλους. Από το προηγούμενο καλοκαίρι είναι όλοι πληρωμένοι. Το Άσα και το Μέγα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι. Αυτοί που γυμνάζουν τα παιδιά στον Εραστέχνη Πανιώνιο πληρώνονται. Και μέσα σε εμφανιαστείο αυτό ήταν ζητούμενο. Ήταν ζητούμενο τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, επειδή εγώ πέρασα αυτό το μετερίζει και σαν γυμναστής ποδοσφαίρου και σαν προπονητής τύπου του Πανιώνιου. Χρόνια για πολλά χρόνια. Και επειδή πέρασα αυτή τη διαδικασία, ξέρω πως οι υπάλληλοι είναι το Α και το Ω και ότι οι υπάλληλοι πρέπει πρώτα απ' όλα να πληρωθούν. Είναι αυτοί που κάνουν το έργο για να βγουν όλα αυτά που λένε. Και μέχρι τώρα πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Τουλάχιστον είναι πληρωμένοι σε αυτά τα λεπτά διαστήματα. Είναι πληρωμένοι όλοι από το προηγούμενο καλοκαίρι και φαντάζομαι έχουμε μαζέψει και κάποιο χρέος από τα προηγούμενα, έτσι. Αυτό θα γίνει σιγά σιγά. Κοιτάζουμε να πληρώνουμε και κάποιους προπονητές. Είναι σιγά σιγά πλέον να πληρώνουμε και τα παλιά. Για να μην υπάρχουν πλέον προβλήματα. Δεν θέλουμε να αφήνουμε υπονοούμενα για κανέναν. Γιατί ο Πανιώνιος είναι η αξία και. Ακριβώς. Τα ιεραρχούμε τα πράγματα σιγά σιγά. Είναι η αξία και το ήθος 125 χρόνων ιστορίας. Και δεν θέλουμε να μένει τίποτα έτσι στον αέρα και στον βρόντο. Και για τα λειτουργικά έξοδα της ομάδος, του γυμναστηρίου και του γενικότερα του σταδίου, νομίζω και εκεί έχουμε κάτι σχέδια. Δεν είναι ανακοινώσιμα ίσως, έτσι. Εντάξει, έχουμε κάνει στατική επάρκεια του γηπέδου για να φτιαχτεί και την πυρασφάλεια. Ναι. Κάποια στιγμή θα πάμε κάτω στην περιφέρεια, θα ζητήσουμε τα χρήματα για να μπορέσει αυτό το σύλλογο τέλος πάντων να φτιάξουμε κάπως το στάδιο. Να συντηρήσουν το στάδιο. Ακριβώς, να μπορέσει να παίξει και η ομάδα εκεί να παίζει, αλλά και ένα στάδιο κάπως εμφανίσιμο. Δηλαδή ναι. Να μπουν πέντε πράγματα μέσα και να μπορεί αυτό το στάδιο να φτιαχτεί λιγάκι. Ναι. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν. Έχουν μπει σε μια πορεία σωστή. Και ελπίζουμε όλοι και με τη συμμετοχή του κόσμου και με εσάς, με τη συμμετοχή των γονέων, των παιδιών όλων, να φέρουμε τον Πανιώνιο εκεί που του αρμόζει. Έχουν γίνει τεράστια βήματα σε όλα τα τμήματα. Κάποια έχουν φανεί τώρα, κάποια θα φανούν στην πορεία. Αλλά ο δρόμος, εγώ πιστεύω, και η κατεύθυνση είναι σωστή. Και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Δεν νομίζω να προσθέσετε κάτι άλλο, Πρόεδρε, έτσι σαν επίλογο και να κλείσουμε τη σημερινή της κουβέντας στο Πανιώνιο. Θέλω να πω ότι φέτος ο Πανιώνιος είναι 75 χρόνια από τα εγγένεια του γηπέδου που έγιναν στη Σμύρνη, στη Νέα Σμύρνη του 1940. Βεβαίως. Είναι μια ιστορική στιγμή, είναι κάτι που πρέπει να το γιορτάσουμε, κάτι που πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα. Και μέσα στη δουλειά που μας έρχεται, ναι. Πιστεύω τον Οκτώβριο μήνα να είμαστε έτοιμοι να διοργανώσουμε διάφορα εκδηλώσεις και αυτοίματα. Στην εστία της Νέας Σμύρνης, στο σύμπαν του Πανιωνίου, να βγάλουμε αναμνηστικά μετάλλια. Είναι κάτι το φοβερό, ένα σύλλογος ο οποίος είχε τα χαράσματα της Σμύρνης. Έφτασε το 22 στην Αθήνα, ήταν ξεσπιτωμένος στα χρόνια και κατάφερε μετά από 18 χρόνια περιπλανόμενος στην Αθήνα μέσα να βρει το σπίτι του στην Αθήνα. Με τα γραφεία εδώ και εκεί, έτσι. Ξεκίνησε τα γραφεία στην Αρχιμίδου στο Παναϊκό Στάδιο, μετά στο γραφείο του Καραμπάτη στο ΑΦΕΞΗ και μετά από 18 χρόνια περιπλανόμενος κατάφερε να βρει σπίτι στο 1940 στη Νέα Σμύρνη. Κρίμα αυτή η μεγάλη μορφή, αυτός ο κολοσσός του αθλητισμού, ο Δημήτρης ο Γάλλας, που δεν έζησε να δει
ότι ο Πανιώνιος πλέον βρήκε σπίτι. Βρήκε το σπίτι του. Μπήκε στην Ερμηνεία. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πραγματικά μας θύμισε σήμερα με την παρουσία σου έτσι να δείξουμε και το φως που υπάρχει στον Πανιώνιο. Γιατί δεν είναι μόνο η μπάλα, έτσι, κακά τα ψέματα. Ναι, ναι. Εγώ ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και το μπάσκετ είναι ο Πανιώνιος μαζικός σύλλογος των 3.500 παιδιών. Ακριβώς, γιατί και όποτε μιλάω για τον Πανιώνιο. Και μιλάμε για την καλλιέργεια ήθους, αθλητισμού, έτσι, έτσι, ναι. Αξιών και όλα αυτά. Και όταν μιλάω για τον Πανιώνιο, για μένα είναι κάτι ξεχωριστό. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Και όλα τα καλά στο μέλλον. Να είστε καλά. Πάμε για ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μαζί αργότερα. Καλά πήγε. Πολύ καλά πήγε.
Συγχωρήστε με. Και η φωνή μου σήμερα είναι πολύ χάλια. Το τελευταίο διήμερο, με τα sorry, με το ζόρι μπορώ να πω να έρθω σε δύο κουβέντες, αλλά είχαμε κανονίσει το ραντεβού με τον πρόεδρο, όπως ακούσατε όλοι, και είπαμε πέντε γενικά πράγματα για το στόχο που έχει ο Πανιώνιος να διατηρήσει το μεγάλο όνομα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού σε όλα τα τμήματα. Πήρατε λίγο πριν μια ιδέα με τα 3.500 παιδιά περίπου που αθλούνται στον Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και το μεγάλο έργο που γίνεται σε πολλά τμήματα, όπως το στίβο, την ενόργανη, το τζούντο, και τμήματα που άρχισαν τη λειτουργία τους μόλις τα τελευταία χρόνια, έτσι. Αλλά έχουν αξιόλογους ανθρώπους που με μεράκι πάνω απ' όλα και με αγάπη για αυτό που κάνουν αθλούν την αυριανή και σημερινή νεολαία μας, διδάσκοντας πρώτα ήθος και τις αξίες του ιστορικότερου συλλόγου του ελληνισμού έως και σήμερα. Εκεί γυμνάζονται όλα αυτά τα παιδιά, στον ιστορικότερο αθλητικό σύλλογο του ελληνισμού και όχι μόνο της Ελλάδος. Στο στενά ελλαδικό χώρο, μια και ο Πανιώνιος ιδρύθηκε στη Σμύρνη 125 χρόνια πριν. Λοιπόν, όπως ακούσατε, από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο η νέα διοίκηση έχει ξεκινήσει σιγά αλλά σταθερά να συνεχίσει το έργο που είχε διαχρονικά ο Πανιώνιος και να διατηρήσει τις υποδομές του σε υψηλό επίπεδο, ώστε να καταφέρνει χρονιά με τη χρονιά οι νεότεροι αθλητές να πλαισιώνουν και τις πρώτες ομάδες ανδρών και γυναικών στο στίβο, στα ομαδικά αθλήματα, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ανδρών και γυναικών. Αυτό ήταν άλλωστε και αυτό είναι για όλη τη φιλαθλή χώρα ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης, και ο Πανιώνιος και στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ, μιλώντας για ομαδικά αθλήματα, έτσι, που είναι και τα πιο δημοφιλή. Ανέφερε ο πρόεδρος για τα ονόματα μεγάλων πρωταθλητών, παλιότερα του Δεπάστα, που δεν τον αναφέραμε μετά πολλά μαζί με τον πρόεδρο, του μεγαλύτερου αθλητού στην ιστορία του Πανιωνίου, τιμημένο από το ΣΕΓΑΣ, από την Ελληνική Πολιτεία, έχοντας διακριθεί σε Ολυμπιάδες στη Μελβούρνη, στην Ευρώπη, σε αγώνες τιμώντας και την Ελλάδα μας, φρόντας το εθνόσημο του Βαγγέλη Δεπάστα, αν δεν κάνω καλά, αν δεν κάνω λάθος, και πολλών άλλων αθλητριών, όπως του πατέρα του Άρη Μισαηλίδη, του ίδιου του Μισαηλίδη, της Παύλου, της Κόφα αργότερα, της Τσιλιγκύρη, αθλητής που ξεκινήσαν από τα σπλάχνα του συλλόγου μας και διακριθήκαν σε πανένα από τα αθλήματα και εκπροσώπησαν τη χώρα μας σε διεθνείς αγώνες στο στίβο. Και μιλώντας για στίβο, θέλω να τονίσω ξανά ότι η δουλειά που γίνεται αυτόν τον καιρό είναι πολύ σημαντική, και πραγματικά σε μια από τις επόμενες εκπομπές θα φιλοξενήσω εδώ κάποιον ή κάποιους από τους προπονητές και εφόρους του τμήματος του στίβου, για να δείτε ότι εκεί περιμένουμε μετάλλια. Περιμένουμε μετάλλια και στις νεανίδες και στα εφηβικά και ακόμα πιο ψηλά, διότι η δουλειά γίνεται με μεράκι, με πάθος
και με ανθρώπους που ξέρουν και γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο, πιστέψτε με. Να πούμε τώρα και λίγες κουβέντες για την Πανιόνια επικαιρότητα, όπως συνήθως την αναφέρουμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Στο μπάσκετ, στην αναφάνεια των ανδρών, κακά τα ψέματα, η ομάδα μας μετά την εντός αναστάσεις ήταν απλό καοδρά μας, έχει μόνο μαθηματικές ελπίδες και για όλους εμάς, και εμένα βάλτε μέσα. Πρέπει από τώρα να σχεδιάσει την επόμενη χρονιά που θα τη βρει δυστυχώς στην Α2 κατηγορία. Μαθηματικές είναι οι όποιες ελπίδες για παραμονή και μακάρι να γίνουν 5 θαύματα από τους 7 επαναπομείνοντα αγώνες. Οι 2 είναι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να υπενθυμίσω, και να φτάνουν αυτά τα 5 θαύματα για την παραμονή μας. Άρα οι πιθανότητες είναι ίσως κάπου στο 1%. Η ομάδα μας δυστυχώς πληρώνει τα λάθη που γίνανε από την αρχή της σεζόν, αλλά και μετά το τραυματισμό του Αμερικάνου μας του Χάνκουγκ και τη μη αντικατάστασή του εγκαίρως, αν όχι από το Δεκέμβριο, μέσα στο Γενάρη. Κρίθηκε από τη διοίκηση και τον πρόεδρό της ότι δεν χρειαζόταν αντικατάσταση και, όπως και ο ίδιος κατάλαβε αργότερα, αλλά ήταν πολύ αργά πλέον. Ήταν μια λάθος απόφαση και λάθος επιλογή. Η ομάδα έπαιζε στην ουσία χωρίς κάποιο τριάρι στην πεντάδα της και οδηγήθηκε να βρίσκεται, αν μπορεί να το πιστέψει κανείς, στα μέσα Μαρτίου και να έχει καταφέρει μόνο 3 νίκες στη σεζόν που διανύουμε. Και εγώ ο ίδιος έλεγα ότι πέφτοντας μόνο 2 ομάδες στην κάτω κατηγορία, την Α2, δεν μπορεί διάολε, 2 ομάδες θα περάσει ο ιστορικός και δεν θα υποβιβαστεί τελικά. Σήμερα πολλοί φίλοι μου και πολλοί Πανιόνιοι λένε ότι είναι πολύ πιθανόν η ομάδα στην Α1 του μπάσκετ να υποβαζόταν αν έπεφτε έστω και μία ομάδα, δηλαδή να τερματίσει στην τελευταία θέση του πινάκα. Για το ποδόσφαιρο να πούμε και 2 κουβέντες, διότι δυστυχώς σήμερα έχω τεράστιο πρόβλημα με το λαιμό μου και με τον παλιό καιρό αυτόν. Ίσως δεν θα έπρεπε καν να μιλάω. Να πούμε και για το ποδόσφαιρο που γνωρίσαμε την ήττα σε ένα παιχνίδι κόντρα στην Κανονία εκτός έδρας, που θα έπρεπε να έχουμε προηγηθεί τουλάχιστον με 2 γκολ διαφορά στο πρώτο ημίχρονο και χωρίς ο αντίπαλος να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη στιγμή. Δεχθήκαμε το τέρμα και έτσι φύγαμε με 0 βαθμούς από τη Μυτιλήνη, κάτι που δεν το άξιζε η συνολική εικόνα της ομάδος μας, αλλά στο ποδόσφαιρο, όπως γνωρίζουμε, χρειάζεται και να μετουσιώσεις την υπεροχή σου και τη δημιουργία φάσεων σε τέρματα. Αλλιώς η μπάλα τιμωρεί, και έτσι συνέβη και στην δικιά μας περίπτωση την Κυριακή, και ήρθε ήττα από την Καλονή. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Η προσπάθεια από τα παιδιά έγινε, αλλά η έλλειψη αποτελεσματικότητας και συγκέντρωσης στις τελικές προσπάθειες και στο τέρμα που δεχτήκαμε, το οποίο, εντάξει, ήταν ένα μεγάλο λάθος της άμυνάς μας και του τερματοφύλακα, ας πούμε, δεν είχαμε θετική επικαιρότητα αυτό το Σαββατοκύριακο από μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
Στο μπάσκετ γυναικών οι κοπελιές μας πέτυχαν μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας, κερδίζοντας τον Ηρόδοτο στην Κρήτη, και έτσι έχουν σταθεροποιηθεί πολύ ψηλά στη βαθμολογία, όπως είπαμε, δίνοντας και την ψυχή τους και με έναν τρόπο υπερβατικό, θα έλεγα, η φετινή ομάδα του γυναικείου μπάσκετ, η πρωταθλήτρια ομάδα στην καρδιά μου πάντα, μια και είναι αυτή που πριν αρκετά χρόνια έφερε το μοναδικό πανελλήνιο πρωτάθλημα του συλλόγου στην ιστορία του στο μπάσκετ γυναικών, έχει και μέταλλο μεγάλης ομάδας που θα φανεί κυρίως, θέλω να πιστεύω, το νέο έτος. Αν δεν πετύχουμε φέτος την άνοδο, και ήταν ένας στόχος πάρα πολύ δύσκολος, να θυμίσω ότι μόνο οι δύο πρώτες ομάδες ανεβαίνουν κατηγορία, ανεβαίνουν στην Α1, και είμαστε κοντά ακόμα στη δεύτερη θέση, αλλά σίγουρα βάζουμε τις βάσεις για πολύ ψηλά του χρόνου στο γυναικείο μπάσκετ, με ανθρώπους που δουλεύουν με μεράκι και προπονητές και εφόρους, κάτι το αντίστοιχο δηλαδή με το γυναικείο βόλεϊ, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος πριν. Το βόλεϊ, το γυναικείο, που το γυναικείο αθλητισμό τον έφερε ο Πανιώνιος στη χώρα μας, ήταν κάποια από αυτά που θέλαμε να πούμε στην ιστορική αναδρομή, αλλά δεν μπορείς να μιλήσεις για Πανιώνιο μέσα σε μισή ώρα. Μισή μέρα δεν φτάνει για να πεις. Μόνο κάποια από τα αξιόλογα και μεγάλες επιτυχίες και διακρίσεις που έχει δώσει στον ελληνικό αθλητισμό αυτός ο σύλλογος. Όχι μισή μέρα, όχι μισή ώρα, ούτε μισή μέρα δεν μας φτάνει. Αυτά ήταν στην Πανιώνια επικαιρότητα και αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Πόλο Αδρών θα δώσει τη δική του μάχη σίγουρα. Στα play out, για να παραμείνει στην κατηγορία αγωνιστικά, δεν τελειώνει η χρονιά όπως έχει αρχίσει, με πολλές ελπίδες και πολλά θετικά αποτελέσματα. Άνθρωποι που ματώνουν και οικονομικά και δίνουν και την ψυχή τους για το, για το Πόλο Αδρών, που έχει γνωρίσει τελικούς Ευρώπης πριν λίγα χρόνια, δύο φορές μάλιστα αν θυμηθούμε. Βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση, αλλά όλα τα παιδιά, θέλω να πιστεύω, θα το παλέψουν μέχρι τέλους, ακόμα και στα play out, να παραμείνει τουλάχιστον στην Α1 κατηγορία, μια και ήταν το μόνο άθλημα από τον Εραστέχνη Πανιώνιο, ομαδικό εννοώ, που ήταν στην πρώτη τάξη κατηγορία φέτος, να κοιτάξουμε όλοι μαζί και με τη συμπαράσταση του κόσμου βεβαίως, να καταφέρουμε τη σωτηρία του και φέτος. Ας πάρω κι εγώ μια ανάσα ακόμα με ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα κάνουμε τον επίλογο της εκπομπής, μια και δεν νομίζω να ακούγομαι και τόσο καθαρά. We'll be right back.
Όπως καταλαβαίνετε, θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή λίγο νωρίτερα, έτσι να κάνουμε έναν επίλογο και αυτή την εβδομάδα. Ξέχασα να αναφέρω που είχαμε και τον πολύ άτυχο αποκλεισμό μέσω εβδομάδα στους 8 του κυπέλου, στα προκριματικά που πέσαμε με τον Ηρακλή. Δεν καταφέραμε να βρεθούμε στα ημιτελικά. Σκοράραμε τα δύο γκολ που χρειαζόμασταν από το ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο θέλετε η κούραση, θέλετε η υπερπροσπάθεια. Το γεγονός σίγουρα ότι μείναμε με 10 παίκτες αρκετά όλοι στο δεύτερο ημίχρονο, αν και οι δύο μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν στον αγώνα του δεύτερου ημίχρονου ήταν από τη μεριά του Πανιωνίου. Δεν καταφέραμε να βρούμε το τρίτο τέρμα της πρόκρισης και έτσι η διαδικασία οδηγήθηκε στην παράταση και στα πέναλτι, όπου και εκεί είχαμε το τελευταίο λόγο, το τελευταίο πέναλτι για να προκριθούμε εμείς εις βάρος του Ηρακλή. Αλλά ο δικός μας Δημητράκης, και θα το ξαναπώ, ο δικός μας Δημητράκης Κολοβός, δεν είχε το σθένος, την τύχη αν θέλετε, διότι η μπάλα βρήκε εσωτερικά το οριζόντι ο δοκάρι και έσκασε μέσα, την ψυχραιμία και την τύχη, την ψυχραιμία, το σθένος, όλα αυτά μαζί για να σκοράρει και να πάρουμε εμείς την πρόκριση για τα ημιτελικά του κυπέλου. Σίγουρα η πίκρα των όρων μας ήταν πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη. Αν αναλογιστούμε ότι οι δύο ομάδες των ημιτελικών, οι δύο πιθανοί μας αντίπαλοι από τους τρεις, θα ήταν η Ξάνθη και ο Απόλλωνας. Αν είχε περάσει ο Πανιώνιος, θα είχε αντιμέτωπο, όπως τώρα ο Ηρακλής που έχει περάσει, που έχει προκριθεί στους τέσσερις, έναν από Ολυμπιακό ή ΑΕΚ, αυτόν που θα αποκριθεί από το ζευγάρι Ολυμπιακός ή ΑΕΚ εννοώ, και Ξάνθη με Απόλλωνα. Άρα είχε τουλάχιστον 67% πιθανότητες να βρει έναν από τον Απόλλωνα και Ξάνθη στα ημιτελικά, με πολύ βάσιμες και ουσιαστικές ελπίδες για συμμετοχή στο τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Αυτό και μόνο το γεγονός είναι που κορυφώνει την πίκρα για τον άδικο ή άτυχο, αν θέλετε, αποκλεισμό που νιώσαμε όλοι μας την Τετάρτη το βράδυ μετά τον αγώνα με τον Ηρακλή. Ο κόσμος του Πανιωνίου ήταν σίγουρα περισσότερος. Το γήπεδο από τη μεριά των θυρών στα επίσημα ήταν σχεδόν γεμάτο. Δηλαδή οι Πανιώνοι ήταν πλέον των 2.500 στο γήπεδο. Και αν μετρήσουμε και τη θύρα των φανατικών που και εκεί είχε αρκετό κόσμο, αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει στους άλλους αγώνες αυτή η ερώτηση, να δούμε τελικά αν θα απαντηθεί και σε ποιο βαθμό
θα απαντηθεί στο τέλος της σεζόν. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ο Παρίνος είχε, όπως εγώ πιστεύω, τουλάχιστον 3.000 κόσμο, κοντά στους 3.000 κόσμο στο γήπεδο. Μπορεί τα εισιτήρια να έπανε για ένα νούμερο, αν θυμάμαι καλά, 1.200-1.300, αλλά ο κόσμος σίγουρα ήταν πλέον των 2.500 του Πανιωνίου, ενώ και φυσικά με τους εκδρομείς του Ηρακλή Θεσσαλονίκης να έχουν τη δικιά τους θύρα για τα 600 εισιτήρια περίπου που είχαν ζητήσει. Το μόνο παράπονο που έχω να εκφράσω και είναι γενικό, είναι καθολικό θα έλεγα, για την πλευρά των φιλάθλων του Ηρακλή, που πολύ πριν πιάσουμε, πριν αρχίσουμε τις φιλικές σχέσεις στο οπαδικό επίπεδο, εννοώ με τους αντίστοιχους οπαδούς της ομάδας του ΠΑΟΚ, θυμάμαι πολύ παλαιότερα, τη δεκαετία του 80 ακόμα, να έχουμε αναπτύξει δυνατές φιλίες με πολλά παιδιά τότε της νεολαίας, έτσι, του οπαδικού κινήματος στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, που κακά τα ψέματα όλη τη δεκαετία και του 80 και του 90 ήταν ο κυνηγημένος της Θεσσαλονίκης από τους υπόλοιπους δύο, Άρη και ΠΑΟΚ, και πολλές φορές ο αδικημένος της πόλης και σε ζητήματα διαιτησίας και σε ζητήματα αντιμετώπισης από την πολιτεία. Ήταν σίγουρα η ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης τις δεκαετίες του 80 και 90, και εμείς φυσικά οι αδικημένοι του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και συγκεκριμένα του ΠΟΚ, μιλώντας για τις ομάδες των Αθηνών. Η μεριά λοιπόν των οπαδών του Ηρακλέως, δεν ξέρουμε πώς, σίγουρα εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, δεν γνώριζε, ξέχασε. Οι φιλικές σχέσεις που ήταν πολύ δυνατές, πιστέψτε με, και πολύ πριν ξεκινήσουν οι φιλίες των οργανωμένων οπαδών του Πανιωνίου με αυτούς του ΠΑΟΚ, υπήρχαν πολύ καλές σχέσεις με το οπαδικό κίνημα στον Ηρακλή. Αυτοί που ήρθαν όμως οι 600, ή δεν ήξεραν ή δεν έμαθαν, σίγουρα όμως δεν σεβάστηκαν ότι ο Πανιώνιος τίμησε ενάντια στην απόφαση της αστυνομίας να μην επιτρέψει την είσοδο οπαδών του Ηρακλή πριν δύο μέρες πριν τον αγώνα στη Νέα Σμύρνη για το παιχνίδι του Κυπέλλου. Τίμησε την απόφαση να υπάρχουν οπαδοί της αντιπάλου ομάδας. Τη συμφωνία μάλλον που είχε γίνει μεταξύ των δύο ΠΑΕ, Πανιωνίου και Ηρακλή, και αφού βρεθήκαν γύρω στα 150 άτομα, 120 με 130 άτομα, τέλος πάντων δεν είναι αυτό λεπτομέρεια, Πανιώνιοι την Τετάρτη του πρώτου αγώνα Ηρακλή Πανιώνιος για τους 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, οι οπαδοί του Πανιωνίου, οι οργανωμένοι, σε συνεργασία φυσικά με την ΠΑΕ, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αλλάξει η απόφαση της αστυνομίας, και τελικά την προηγούμενη μέρα να ανακοινωθεί, το βράδυ μάλλον της προηγούμενης του αγώνα, ότι οι οπαδοί του Ηρακλή θα πάρουν όλη τη θύρα 2 για να μην έχουν κοντά τους και σε γειτονικές, σε γειτονικά καθίσματα οπαδούς του Πανιωνίου που συνήθως μπαίνουν στη θύρα 2,
και θα πάρουν κανονικά τη θέση τους στην εξέδρα του σταδίου της Νέας Μήνης για τον επανολυτικό. Αυτή την απόφαση και αυτή την πίεση, αυτή την τοπροσύνη που έδειξε και η ΠΑΕ Πανιώνιος και οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου απέναντι σε αυτούς του Ηρακλή, δυστυχώς, πολύ δυστυχώς και με λύπησε πάρα πολύ το γεγονός, δεν θέλησαν να το καταλάβουν, το ξέχασαν, το αγνόησαν. Τι άλλο μπορεί να πει κανείς? Σίγουρα δεν τίμησαν την προσπάθεια και την πίεση που έγινε προς την αστυνομία για να βοηθήσουν την ομάδα τους αυτοί οι οπαδοί του Ηρακλή την Τετάρτη στον αγώνα Κυπέλλου και τα 60 από τα 90 λεπτά του αγώνα και στη διάρκεια και των δύο ημιχρόνων φώναζαν ρυθμικά μπιπ. Η μητέρα, η μάνα μάλλον, των Πανιωνίων. Η Ηρακλή, ήρα, μπιπ, τη μάνα τους. Και βέβαια θα πω μπιπ, γιατί ξέρετε, η λέξη που αρχίζει από γάμα δεν μπορεί σε καμία εκπομπή διαδικτυακή ή μη να αναφερθεί. Λυπάμαι πολύ και ντρέπομαι για τη στάση αυτών των 600 και πλέον Ηρακλειδών οπαδών και δυστυχώς μάλλον έχουν μπει και στοιχεία, παρόλο που βρίσκεται στη β' κατηγορία ο Ηρακλής, στοιχεία ανιστόρητα στις τάξεις του οπαδικού κινήματος του Ηρακλή, στοιχεία, τι να πει κανείς, ανιστόρητα στοιχεία χωρίς τσίπα, άτομα αλαντάλων που στόχο μόνο έχουν πηγαίνοντας στο γήπεδο να ξεσπάσουν, να βρίσουν, να σπάσουν και τα λοιπά και τα λοιπά που κατηγορούμε διαχρονικά οπαδούς άλλων κυρίως ομάδων και όχι του Ηρακλέως, ομάδων που έχουν στρατούς όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης ακόμα, που έχουν στρατούς εντεταλμένους για να κάνουν και να πιέζουν σε εισαγωγικά καταστάσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο με όποιο τρόπο αυτοί νομίζουν και γουστάρουν στην τελική. Την Τετάρτη λοιπόν οι οπαδοί του Ηρακλή δείξαν περίτρανα σε όλη τη χώρα, μιας και το παιχνίδι μεταδόταν από την τηλεόραση, ότι δεν διαφέρουν και πολύ και αυτοί δυστυχώς από τους στρατούς των πιο λαοφιλών ομάδων που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Αυτό δεν μπορεί παρά να μην είναι δυστύχημα για τη μεγάλη ιστορία του Ηρακλή, έχοντας γνωρίσει και προσωπικά τη δεκαετία του 80 κάποια παιδιά από τον Ηρακλή που ερχόντουσαν και πίναμε μαζί τον καφέ μας ή την πύρα μας μία μισή, δύο ώρες πριν τον αγώνα Πανιωνίου Ηρακλή, και κάποια παιδιά από μας ανεβαίναμε και στη Θεσσαλονίκη και είχαμε πολιτισμένες επαφές μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού, του υγιούς ανταγωνισμού, χωρίς βία, βιαιότητες, ύβρις και όλα τα παρεμφερή που έχουν φτάσει στο ελληνικό μας ποδόσφαιρο εδώ που βρίσκεται σήμερα.
αυτά είναι η πανιόνια επικαιρότητα και αυτή την εβδομάδα. Να ευχαριστήσω πάλι μέσα από την εκπομπή το πρόεδρο της μάνας όλων, όλου του Πανιωνίου, της μήτρας όλων των αθλητών του Πανιωνίου και για μένα του αθλητισμού στη χώρα μας, που είναι ο Πανιωνίος Γυμναστικός Σύλλογος Μήνης, και μιλάω για τον ερασιτεχνικό του κομμάτι. Να ευχαριστήσω λοιπόν τον Άρη Μισαλίδη για τη σημερινή του παρουσία και να πω ότι η βάση και οι ρίζες του ιστορικότερου συλλόγου στον ελληνικό αθλητισμό είναι πολύ δυνατές, πολύ βαθιές, και θέλω να πιστεύω ότι με μια υγιή διοίκηση που έχει από το Σεπτέμβριο που μας πέρασε, σύντομα θα αναδειχθούν σε όλα τα αθλήματα και οι νέοι πρωταγωνιστές και οι αθλητές και οι αθλητρίες που από σήμερα δείχνουν ότι θα ανεβάσουν τις ομάδες μας που είναι στην παρακάτω κατηγορία, στην πρώτη την τάξη κατηγορία στο άθλημά τους, δίνοντας ακόμα και συνεχίζοντας να δίνουν ένδοξες στιγμές, χαρές, και να τιμούν όλες αυτές την ιστορία του Πανιωνίου των 125 χρόνων προσφοράς στον ελληνικό αθλητισμό και ελληνικό πολιτισμό. Ευχαριστώ και πάλι όσους είχαν το χρόνο και τη θέληση να μας παρακολουθήσουν και απόψε, και σας δίνω ραντεβού, αν όλα πάνε καλά, την άλλη Δευτέρα στις 8 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά, δυνατοί και πάντα και ανέχθη. Γεια και χαρά.